Από φαρμακείο σε φαρμακείο πηγαίνουν οι ασθενείς για να βρουν φάρμακα που έχουν ζήτηση αυτό τον καιρό, καθώς έχουν εξαφανιστεί συγκεκριμένα σκευάσματα. Όσο η ζήτηση απογειώνεται, τα ράφια αδειάζουν. Είναι μερικά φάρμακα που έχουν εξαφανιστεί και είναι μερικά που υπάρχουν. Θεωρείτε ότι ανησυχεί πολύ ο κόσμος? Πολύ ανησυχεί ο κόσμος. Δεν το βλέπετε και μόνοι σας. Ωραία είναι απ' έξω. Οξύμετρο ούτε για δείγμα σε κάποια φαρμακεία, αφού έγινε άκρος απαραίτητο για κάθε οικογένεια και ιδιαίτερα για άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Αν και το κόστος κυμαίνεται από 10 έως και 70 ευρώ, κάθε προμήθεια γρήγορα εξαντλείται. Τα εισπνεώμενα έχουν γίνει ανάρπαστα, καθώς πέρα από τον κορονοϊό υπάρχουν και οι λοιμώξεις του αναπνευστικού που παρατηρούνται κάθε χειμώνα. Έτσι απαιτείται υπομονή και επιμονή για να βρει ο ασθενής τα φάρμακα που χρειάζεται. Εισπνεώμενα. Μεγάλη έλλειψη. Πάρα πολύ έλλειψη. Πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη. Ήταν Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, γιορτές, οι εταιρείες κλείνουν και επίσης κάνουν και απογραφή. Αυτό τους δικαιολογούμε ένα κομμάτι. Ένα άλλο κομμάτι είναι οι παράλληλες εξαγωγές, νομίζω το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα. Και υπάρχει και ένα θεματάκι, το οποίο είναι ένα στάξιο του 10-15% που προσωρινά η εταιρεία έχει κάποιο πρόβλημα στην παραγωγή της. Ιδιαίτερα δημοφιλή αποδεικνύονται και τα σκευάσματα για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Όσο για τα rapid test που γίνονται στα φαρμακεία, πολίτες και φαρμακοποιοί δοκιμάστηκαν, καθώς οι ουρές σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο μεγάλες και η πίεση στα φαρμακεία έντονη. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να γίνεται με υπομονή και όχι με βιαστικές κινήσεις για ένα σίγουρο αποτέλεσμα. Να μην υπάρχει πίεση από τον κόσμο, γιατί και ο κόσμος φταίει πολλές φορές λόγω της πίεσης που ασκεί στο φαρμακοποιό. Κάνε γρήγορα, όλα αυτά, μη με πονέσεις, μη βάλεις την πατονέτα σωστά. Όλα αυτά δημιουργούν μια πίεση στο φαρμακείο και στο φαρμακοποιό και στο προσωπικό και καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να την ασκούμε αυτή την πίεση. Ο φαρμακοποιός και το προσωπικό πρέπει να κάνει τη δουλειά του σύμφωνα με τα επιστημονικά πρωτόκολλα και όχι σύμφωνα με την άνεση του καθενός.